Έχει δύο θέματα τελικά η συζήτηση. Το ένα είναι το μνημόνιο συνεργασίας με την ανώτατη συμμαχική διοίκηση μετασχηματισμού. Τι κομψή έφραση. Στην οποία δεν βγάζεται άχνα. Διότι όλοι, πλην ΚΚΕ, είσαστε με τον ΝΑΤΟ. Και είσαστε, όπως είπε και ο κύριος Βενιζέλος, θεωρείτε και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως στρατηγικό εταίρο και μάλιστα με κυβέρνηση εντός 8 εισαγωγικών αριστεράς, δηλαδή αμερικανονατοϊκής αριστεράς, έχει ξεπεραστεί κάθε όριο. Ταυτίζονται, λέει ο κύριος Πάετ, τα συμφέροντα των Ηνωμένων της Ελλάδας με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αίμα, πόλεμος, θάνατος, προσφυγιά. Αυτά είναι τα κοινά συμφέροντα. Τώρα, αναγκαστικά θα μιλήσουμε για τον ΝΑΤΟ. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, ακολούθησαν ακριβώς την ίδια γραμμή. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο το ΠΑΣΟΚ και μετά σούμπιτο στο ΝΑΤΟ. Να διαλυθεί το ΝΑΤΟ ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το ΝΑΤΟ δεν χρειάζεται, ότι είναι ψυχροπολεμικό, ότι είναι επιθετικό. Ζήτω το ΝΑΤΟ, μας παρέχει εθνική ασφάλεια. Αυτή είναι η πορεία. Και σου λέει αριστερά ακόμα. Πώς που. Τι είναι το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε το 1949. Το Σύμφωνο Βαρσοβίας το 1956. Γιατί ιδρύθηκε, για να αντιμετωπίσει τον κομμουνιστικό κίνδυνο και το αναρχόμενο λαϊκό κίνημα σε όλες τις χώρες του κόσμου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 120 επεμβάσεις έχει κάνει μέχρι τώρα. Εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια νεκροί. Τεράστιες καταστροφές σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 260 στρατηγοί των Ναζί υπηρέτησαν στο ΝΑΤΟ. Ο αρχηγός του σχεδιασμού του ΝΑΤΟ στη Γερμανία ήταν στρατηγός των SS. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ και μιλάτε και για τον κίνδυνο του φασισμού σήμερα. Τι άλλο έκανε το ΝΑΤΟ λοιπόν, αντί να διαλυθεί όπως λέγατε, γιατί είχε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, το οποίο δυστυχώς διαλύθηκε και τα πληρώνει η ανθρωπότητα, τι έκανε, επέκτηνε τη δράση του παντού, έξω από κάθε όριο. Και ταυτόχρονα διεξήγαγε τον πρώτο πόλεμο μέσα στην Ευρώπη. Διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία. Έριξε βόμβες, μέχρι βόμβες στήρωσης. Έριξε, χρησιμοποίησε αποπλουτισμένο ουράνιο. Βαρβαρότητα, ακόμα και την μεευτική κλινική βομβάρδισε. Τη μεευτική κλινική. Σχολεία, τα πάντα. Σε αυτό πιστεύετε, μπράβο σας. Σε αυτό το ΝΑΤΟ λέτε ότι υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα και είναι ένα καλό σύμφωνο. Σε αυτό που συνεχίζει να ματώνει τους λαούς ακόμα. Ποιο αμυντικό αλήθεια. Είναι αμυντικό το ΝΑΤΟ. Και τι γυρεύει να έχει 6.000 μίλια όρια δράσης. Ποιος είναι ο αντίπαλος. Σήμερα είναι η Ρωσία, λέει. Και το λέει καθαρά. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Για την κυβέρνηση τα λέω αυτά. Υπάρχει απόφαση που δεν υπογράψατε. Και εσείς και οι προηγούμενοι. Τι έχετε να πείτε στον κόσμο. Ότι συμφωνήσατε στην αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το πρώτο πυρηνικό χτύπημα. Δηλαδή ότι θα χτυπήσει πρώτο με πυρηνικά. Και έχει τη φαρδιά υπογραφή. Του Υπουργού και της κυβέρνησης. Τι θα πείτε στον κόσμο αύριο. Σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Δεν υπογράψετε και δεν συμφωνείτε με την αποχώρηση από τη συμφωνία για τους πυράβλους μέσους βεληνικούς. Τι θα πείτε αύριο και απαντάει η Ρωσία ότι είναι στόχος όλες οι χώρες οι οποίες αποχωρούν. Μαζί και η Ελλάδα. Τι θα πείτε αύριο στον κόσμο ή νομίζετε ότι θα είναι ειρηνικός. Το ξέρετε πολύ καλά. Εθνικά συμφέροντα. Αλήθεια. Ποια είναι η θέση του ΝΑΤΟ κύριε Υπουργέ και κύριε της κυβέρνησης για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πέστε μας. Πήρε ποτέ θέση. Βρείτε τα λέει. Δεν έχει χαρτί. Δεν έχει τη συμφωνία της Λοζάνης που καθορίζονται το σύνορο. Γιατί δεν βγαίνει να πει ότι δεν υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη. Γιατί. Και μας λέτε για εθνικά συμφέροντα. Να πούμε για την Κύπρο. Να πούμε για τη Χούντα. Πόσα άραγε. Ποια εθνικά συμφέροντα. Είναι τα συμφέροντα αυτών που υπερασπίζεται το ΝΑΤΟ. Δηλαδή του μεγάλου κεφαλαίου.
που είναι βαμμένο στο αίμα και δεν τον ενδιαφέρουν τίποτα. Ούτε σύνορα, ούτε τίποτα άλλο. Αυτό προστατεύει το ΝΑΤΟ και ορκίζεστε σε αυτό. Και αλήθεια, ποια εθνικά συμφέροντα υπηρετούνται με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην άσκηση στην Νορβηγία, δώστε μου 2 λεπτά. Ποια εθνικά συμφέροντα, τι θέλαμε στην Νορβηγία. Τι θέλαμε, μήπως για συνεκπαίδευση, όχι. Συμμετέχουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ στην περικύκλωση της Ρωσίας με τα πιο μεγάλα γυμνάσια που έχουν γίνει στην ιστορία. Τι γυρεύει στα γυμνάσια για τη Μαύρη Θάλασσα και την περιοχή. Είναι για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Πόσα εκατομμύρια δίνει ο ελληνικός λαός για αυτές τις ασκήσεις και για τους νατοϊκούς και για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς. Για να δούμε λοιπόν για τη συμφωνία τώρα. Αλήθεια, ρωτάω. Μα καλά τόσο γενναιόδορη είναι η Lockheed Martin, η οποία έχει πει επίσημα σε συνέντευξη τύπου ότι πλήρωσε, εξαγόρασε 75 κυβερνήσεις μελών του ΟΗΕ για να πουλήσει τα οπλικά της συστήματα. Πώς δίνει 230 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο. Δύο λόγοι θα υπάρχουν. Ή κερδίζει, ή υπηρετούνται και άλλα στρατηγικά συμφέροντα, ή και τα δύο μαζί. Ο κύριος Βενιζέλος το είπε το ένα. Και είναι σωστό. Το δεύτερο δεν είπε. Τι λέμε λοιπόν εμείς, ότι πέρα από τα υπόλοιπα που, και τη συζήτηση που γίνεται και που είπε και η Λιάννα Εκανέλη, θέλει επισκευαστική βάση στην περιοχή. Αυτό θέλουν οι Αμερικάνοι. Αυτό θέλουν οι Αμερικάνοι. Επισκευαστική βάση. Και επειδή δεν διαβάζουμε κι εμείς, για να δούμε τι Ελλάδα είναι αυτή εδώ. Ελικόπτερα, Αμερικάνικα, Αλεξανδρούπολη και Στεφανοβίκιο. Ναι ή όχι. Υπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα. Όχι. Ναυπηγείο Σύρου και ναυπηγείο Ελευσίνας. Και Σούδα βέβαια. Σας λέει τίποτα. Επισκευή και συντήρηση των Αμερικάνων των πλοίων που θα επιχειρούν σε ολόκληρη την περιοχή. Και ταυτόχρονα βέβαια και διασκέδαση των δολοφόνων στην περιοχή. Τρίτον, ντρόουν στη Λάρισα. Και ρωτάμε κύριε Υπουργέ, με ποιο δικαίωμα δώσατε αυτή τη βάση. Φέρατε συμφωνία στη Βουλή. Έγινε συζήτηση στον ελληνικό λαό. Αυτές τις βάσεις τις καινούργιες που δίνετε. Ακόμα και αυτό το φύλλο εκεί δεν το κρατάτε. Επειδή αποφασίζετε εσείς και δίνετε στο κέντρο της Ελλάδας βάση ντρόουν, ό,τι σε στρατιωτικούς να σας πούνε. Που δεν έχουν καμιά σχέση με εμάς. Τι σημαίνει drones στο κέντρο της Ελλάδας. Ότι σε έχει οποιαδήποτε ώρα μπορεί να σε εξοδεύσει τα πάντα. Ναι ή όχι. Και τα δώσατε και πενεύεστε κιόλας. Ποια εθνική ασφάλεια λοιπόν εξυπηρετούν όλα αυτά. Μια Ελλάδα απέραντη αμερικανική βάση. Αυτό ακριβώς κάνετε. Επομένως, για να τελειώσουμε και με την ΕΑΒ. Αυτή είναι η ουσία που κρύβεται. Πέρα από τα επιμέρους που πραγματικά είναι προκλητικά. Ποια προγράμματα, ποιος θα τα πάρει και θα αποφασίσει, λέει, η Lockheed που θα δώσει υπεργολαβία. Σε ποιους θα δώσει υπεργολαβία. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, ισχύει γενικά. Είναι ισχύει αυτό γενικά. Ισχύει. Μπορεί δηλαδή οποιαδήποτε ξένη εταιρεία κάνει, ειδικά στον τομέα της άμυνας, να δίνει όπου θέλει τα ονομαζόμενα αντιστασμιστικά ωφέλη, τα οποία, ξέρετε, έχουν αποδειχθεί όπως και τα όπλα τα μεταχειρισμένα, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε καλά. Πάρτε τα τζάμπα, λέει, και τα πληρώνει 10 φορές ανταλλακτικά μετά. Αυτή είναι η ουσία. Τα πληρώνει δηλαδή ο ελληνικός λαός. Επομένως, εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και δεν συμφωνούμε, καταψηφίζουμε και καλούμε τον ελληνικό λαό να κρίνει όλους. Και ο καυγάς που γίνεται εδώ είναι εντός. Φιλικός αγώνας είναι. Με έπαθλο ποιος θα πάρει την κυβέρνηση και ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του ντόπιας αστικής τάξης, αλλά και γενικότερα τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα στην περιοχή, που είναι επικίνδυνα πάρα πολύ, γιατί φορτίζεται πολύ η κατάσταση με τους μεγάλους ανταγωνισμούς και η χώρα μας κινδυνεύει να εμπλακεί. Και φυσικά εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να σκοτωθεί ο κόσμος, ο φτωχός όπως λέμε, ο εργαζόμενος, για να κερδίσουν αυτοί που κερδίζουν κάθε φορά στον πόλεμο, αλλά να πάει σε μια πορεία αντίστασης και ανατροπής ολόκληρου του συστήματος.